Επιτελικό κράτος για κλάματα έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, καθώς έπειτα από έλεγχο που διενήργησαν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, μία στις πέντε συντάξεις Μαρτίου καταβλήθηκε με λάθος ποσά. Συγκεκριμένα σε σύνολο 2.600.000 συντάξεων που καταβλήθηκαν, οι 572.000 ήταν λανθασμένα μεγαλύτερες το συνολικό υπερβάλλον ποσό που πληρώθηκε ανέρχεται στα 15.500.000 ευρώ, δηλαδή κατά μέσο όρο 26 ευρώ ανά συνταξιούχο. Η συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων αυτών έλαβε επιπλέον ποσά από 0,1 ευρώ έως 50 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση επέλεξε να πάρει πίσω τα ποσά από τους συνταξιούχους, όχι άμεσα, δηλαδή λίγο πριν από τις εκλογές, αλλά στο τέλος του χρόνου. Όπω αναφέρει, τα υπερβάλλοντα ποσά που καταβλήθηκαν λανθασμένα στου τραπεζικού λογαριασμού των συνταξιούχων θα συμψηφιστούν με την καταβολή τη σύνταξή του στο τέλο του έτου. Οι συνταξιούχοι που επηρεάζονται από την παραπάνω αστοχία μπορεί να έχουν προσωποποιημένη πληροφόρηση από το τέλο τη επόμενη εβδομάδα μέσα από την ανάρτηση των μηνιαίων εκαθαριστικών σημειωμάτων του στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Στα σημειώματα θα αναφέρεται ρητό το υπερβάλλον ποσό που καταβλήθηκε. Ο Κοστή Χατζηδάκη ζήτησε από την διοίκηση του ΕΦΚΑ να προχωρήσει άμεσα στι διαδικασίε που προβλέπονται προκειμένου να ελεγχθούν πειθαρχικώ ενδεχόμενες παραλήψει υπαλλήλων του οργανισμού και έδωσε εντολή ώστε να δρομολογηθεί άμεσα η ενεργοποίηση τη ρήτρα αποζημίωσης που προβλέπεται στη σύμβαση μεταξύ του ΕΦΚΑ και τη αναδόχου εταιρεία.